Λοιπόν, brainstorming δεύτερο μέρος. Έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Γεωργοβασίλη και τρεις εξαιρετικούς συναδέλφους, την Κατερίνα Γαλανού, τον Φίβο Κλαδιανό και τον Σπύρο Ραπανάκη. Θέλω να σας πάω σε άλλο θέμα. Διάβασα σήμερα ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στο dailypost.gr, σύμφωνα με το οποίο, και θέλω να δούμε μια κάρτα που ετοιμάσαμε γιατί τα νούμερα είναι πραγματικά τρομακτικά, το πρώτο εξάμηνο του έτους από τις συνολικά 5.800 αφίξεις στη Λέσβο, δηλαδή από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο, το τέλος Ιουνίου, κρίθηκαν ως ευάλωτοι και μεταφέρθηκαν στην ενδοχώρα οι 5.770. Τι σημαίνει κρίθηκαν ευάλωτοι και μεταφέρθηκαν στην ενδοχώρα? Εξαιρούνται πλέον από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία προβλέπει ότι όσοι βρίσκονται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στα νησιά που είναι δηλαδή κοντά στην Τουρκία, μπορούν να επαναπροωθηθούν στην Τουρκία. Και βλέπουμε λοιπόν από τους 5.800... Πώς το είπατε αυτό, συγγνώμη, ότι οι ευάλωτοι κρίθηκαν. Λέω, κρίθηκαν από τους 5.800 που ήρθαν από την αρχή του χρόνου στη Λέσβο, οι 5.770, δηλαδή πλην 30, κλήθηκαν ευάλωτοι και πήγαν στην ενδοχώρα. Και αυτό τους διασφαλίζει ένα προνόμιο, διότι δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν στην Τουρκία όπως προβλέπει η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και το ερώτημα είναι εξαιρετικά απλό. Δεν σας φαίνεται? Αφήστε την. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι τα στοιχεία πάντως. Μισό λεπτό να τελειώσει την ερώτηση και θα πείτε ό,τι θέλετε. Δεν σας φαίνεται, εκτός της βουλευτικής σας και της πρώην υπουργικής σας ιδιότητας, σαν άνθρωπος, δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το νούμερο? Δηλαδή, πήγαν 5.800 μετανάστες στη Λέσβο. Και από αυτούς οι 5.770 ήταν ευάλωτοι. Κοιτάξτε, μήπως έχει στηθεί μια φάμπρικα? Αν αυτό το νούμερο ίσχυε, δεν θα είχαμε την αύξηση που θα θυμάστε ότι υπήρχε μια αύξηση στη Μόρια και επί των ημερών μας. Δεν θα υπήρχε η αύξηση αυτή. Πάμε όμως τώρα. Αν είναι ισοφαρισμένο το πώς μπήκαν τόσοι έφυγαν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει με την ευαλωτότητα, θα σας πω. Καταρχήν να ξέρω. Το νούμερο πάντως είναι αξιόπιστο από το ρεπορτάζ μας. Πολύ αξιόπιστο. Δεν ξέρω εάν ισχύει τέλος πάντων, αν θέλετε να το αμφισβητήσετε. Δεν είναι παράξενο. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ωστόσο, ούτε μπορώ να το αμφισβητήσω με τα βεβαιότητα, γιατί δεν θυμάμαι νούμερα. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι το εξής όμως. Ότι η ευαλωτότητα κρίνεται από γιατρούς. Δεν κρίνεται. Από ιδιώτες γιατρούς και μάλιστα όπως αποδείχθηκε και ήδη στη ΣΑΜΟ. Που κάνουν συμβάσεις και εργάζονται είτε για το σύστημα. Έτσι, και όμως ξέρετε. Και ιδιώτες. Ακούστε με όμως. Με ενημέρωσε η Κατερίνα το απόγευμα. Κυρία Γεωργοβασίλη, ακούστε και αυτή την πληροφορία για να τη σχολιάσετε μαζί. Ναι. Με ενημέρωσε η Κατερίνα το απόγευμα ότι πρόσφατα εξαρθρώθηκε, αν δεν απατώμε, αντίστοιχο κύκλωμα γιατρών στη ΣΑΜΟ. Ήταν ένα ρεπορτάζ της κυρίας Καραμίτρου αυτό. Έχουν εξαρθρωθεί διάφορα κυκλώματα. Το οποίο στην πραγματικότητα τι έκανε, έδινε αυτά τα χαρτιά για τα οποία μιλάτε τώρα. Σας πω, δεν είμαι σίγουρη εγώ ότι πρόκειται, δεν ταυτίζονται όλα αυτά απαραίτητα. Εκείνο που έχει μια σημασία όμως για να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι οι άνθρωποι που μετακινούνται με ένα τέτοιο τρόπο και για τόσο μεγάλο διάστημα και με μικρά παιδιά και έγκυες γυναίκες που κυρίως ήταν όλες έγκυες, 5.800 έγκυες. Ευάλωτος δεν είσαι έγκυος. Ευάλωτος είσαι άρρωστος. Άνθρωποι που βήχουν, άνθρωποι που πονάνε, τους εξετάζει ένας γιατρός. Θα πει ο γιατρός, είναι μια χαρά. Όχι, απλώς ήταν στο άνθρωποι σύστημα με, αυτό και άνθρωποι ιδιώτες με ψυχολογικά γιατροί. Προβλήματα. Άλλο πολλοί επικαλούνται το μετατραυματικό στρες. Μα ήταν όλοι. Μα λέμε ότι ήταν όλοι. Τους βγάλαμε όλους. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι έτσι το νούμερο. Σας είπα, αν ήταν, είχαν μπει 5.000 σε ένα εξάμηνο και 5.000 έφυγαν, δηλαδή μόρια δεν είχε αυξομοιώσει. Δηλαδή, πάση περιπτώσει. Όμως είναι άλλο πράγμα αν υπάρχει ένα κύκλωμα. Υπήρξαν κυκλώματα, εξαρθρώθηκαν πάρα πολλά και από διακινητές και από ανθρώπους που βρίσκουν, ας πούμε, αφορμή την αδυναμία όλων αυτών των ανθρώπων και βεβαίως προσπαθούν να κάνουν και τέτοια, να στήσουν κυκλώματα και έχουν εξαρθρωθεί κτλ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το οποίο θα πρέπει βεβαίως μια πολιτεία να είναι σκληρή απέναντί τους και να προσπαθεί τέτοια κυκλώματα να μην τα επιτρέπει. Αλλά αυτό είναι μια μάχη διαρκής, όπως ξέρετε. Απ' την άλλη, βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί, σε μεγάλο ποσοστό, με δεδομένο ότι είναι και παιδιά και ηλικιωμένοι, και έχουν μπει και έχουν θαλασσοπνιγεί και έχουν μείνει νηστικοί και πολλά άλλα. Βεβαίως ένας γιατρός που τους εξετάζει. Δεν είναι η πλειονότητά τους παιδιά και ηλικιωμένοι, επιτρέψτε μου. Είναι άρενες. Δεν είπα η πλειονότητα. Η πλειονότητα είναι άρενες. Και μάλιστα μέσης ηλικίας, άρα δηλαδή. Αυτό πάει αναλόγως στις εποχές. Πάει αναλόγως στις εποχές. Δεν έρχονται μόνο τους μωρά, ούτε γέροι. Ξέρετε, δεν είναι στιγμιαίο γεγονός η μετανάστευση και οι πρόσφυγες. Δεν είναι στιγμιαίο γεγονός, είναι διαρκές και παρουσιάζονται διάφορα σε όλη αυτή την πορεία. Παρ' όλα αυτά, μόνο τους παιδάκια σχέτα δεν έρχονται. Έχουμε πολλά συνόδευτα παιδιά. Δεν μπορεί όμως, αυτό σας λέω, δεν μπορεί από τους 5.000 γονείς. Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν μπορώ να σας μιλήσω για το 5.800. Έχει σημασία το νούμερο, πολύ. Έχει σημασία αν είναι έτσι, γιατί μπορεί να έρχεται και κάτι άλλο σε νούμερο ενδιάμεσα και να το αλλοιώνει αυτό. Σημασία έχει ότι όλοι οι άνθρωποι που μπήκαν, δηλαδή τι προσπαθεί να πει αυτό το ρεπορτάζ, ότι όσοι μπήκαν, μωρέ, τότε ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ,
τους είπαν ευάλωτους και τους έφεραν στη χώρα με τους γυρίζουν στην Τουρκία. Αυτό προσπαθείτε να πείτε. Αυτό γράφει. Αυτό γράφει. Ναι. Λοιπόν, σας εξηγώ, λοιπόν, ότι η προσπάθεια δική μας ήταν όποιος είναι ευάλωτος, υπάρχει διεθνής νομιμότητα και κανόνες. Υπήρχε η δουλειά, το πώς κρίνεται η ευαλωτότητα, δεν την ελέγχει μόνο. Μόνο ιδιώτης γιατρός, όπως κάνω μια ερώτηση. Πώς ελέγχεται όλο αυτό, δεν είναι μόνο ιδιώτης γιατρός. Είναι μια αλυσίδα δράσεων. Εντάξει, κατανοητό, λοιπόν, η οποία υποπτεύεται και από μηχανισμούς και της διεθνούς αμνηστίας κτλ. Και παρακολουθείται η νομιμότητα στη διαδικασία. Βεβαίως, το να θέλει κάποιος να είναι και να πρέπει να τηρήσει όλη την νομιμότητα, ναι, δεν είναι πολύ ευέλικτο, αλλά τι να κάνουμε, έτσι πρέπει να γίνει. Ένα νούμερο πάντως που σίγουρα δέχεται και εσείς. Αν υπάρχει υπερβολή τώρα στην ευαλωτότητα. Αν υπάρχει υπερβολή. Μπορεί και να υπάρχει. Μπορεί και να υπάρχει. Αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται με ένα τέτοιο δημοσίευμα. Μπορεί και να υπάρχει. Σχετικά με τις 1807 επαναπροωθήσεις. Θα σας εξηγήσω τώρα τι είναι επαναπροωθήσεις. Θα δείτε πόσες θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Καμία. Θα το δείτε. Και θα σας εξηγήσω γιατί, τι σημαίνει επιστροφή καταρχήν, γιατί δεν είναι επαναπρόθεση, είναι επιστροφή. Και επαναπροωθήσεις για κάποιους άλλους. Όταν κάποιος κρίνεται ότι δεν μπορεί να πάρει άσυλο, τότε υπάρχει μια σειρά διαδικασιών οι οποίες κινητοποιούνται όπως και από το δικό μας μηχανισμό. Το ίδιο θα κάνει τώρα και η Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι. Και θα πρέπει με μια διαδικασία, η οποία και αυτή είναι κάτω από το διεθνές δίκαιο, ο άνθρωπος αυτός να φτάσει στη χώρα του, στη χώρα από όπου προήλθε. Και να τον δεχτεί. Και να τον δεχτεί. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί έχουν σκίσει τα χαρτιά τους, δεν υπάρχουν που ταξιδεύουν χωρίς χαρτιά. Ναι, αλλά μπορούμε και βεβαίως στην Τουρκία, δεν τους αναγνωρίζουν οι χώρες. Ναι, αλλά μπορούμε να τους στείλουμε στην Τουρκία. Το ότι τους κρατάμε... Ούτε αυτό είναι απλό. Ούτε αυτό είναι απλό. Δεν είναι σε μια βάρκα. Ξέρετε, θα σας πω, δεν είναι απλό, πρέπει να το δεχθούν οι άλλοι. Απαιτεί δύο μέρη. Δεν δουλεύεις μόνος σου και του βάζεις σε ένα αεροπλάνο και του στέλνεις. Την άλλη φορά είχαμε συμφωνήσει με χώρα, έφυγε αεροπλάνο, συμφώνησε η χώρα. Δεν μιλάω για τους επαναπατρισμούς, γιατί και απαγόρευσε την πτήση η χώρα η ίδια. Αυτό ναι, έτσι. Αλλά για τις επιστροφές είναι στην Τουρκία, θεωρείτε ότι τελικά ήταν ένα καλό νούμερο, οι 1807 επιστροφές. Γιατί λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει καμία και προσπαθώ να καταλάβω. Αν είναι 10.000 που πήγαμε και σε αυτή τη διαδικασία. Σε ποια διαδικασία? Βλέπετε, η γεωπολιτική κατάσταση δεν είναι η ίδια ότι πριν τα 5 μήνες. Προφανώς. Σπύρο. Αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν κατά την άποψή μου και σε λίγο θα πέφτουν ένα-ένα. Από το πόσο γρήγορα θα λύσει η Νέα Δημοκρατία το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα, το οποίο προσφυγικό το ονομάζει μόνο μεταναστευτικό πια, διότι έτσι πρέπει για να εξυπηρετηθεί το αφήγημα. Όχι, επειδή δεν υπάρχουν Σύριοι, όχι για να εξυπηρετηθεί κάποιο αφήγημα. Είναι ψευδή τα νούμερα αυτά. Είναι ψευδή. Γιατί μόνο οι Σύριοι δικαιούνται άσυλο, ποιο το είπε αυτό? Οι Αφγανοί. Ο κύριο Χρυσοκοίδη και οι άλλοι υπουργοί δίνουν. Εσεί είστε δημοσιογράφο. Μόνο οι Σύριοι δικαιούνται άσυλο. Όχι, και ορισμένε κατηγορίε είπαν και Αφγανών και ανθρώπων από άλλε χώρε. Ωραία. Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά τα οποία δόθηκαν, δεν είναι σε αυτήν. Λέτε είναι ψευδή. Κυρία Γιώργη Βασιλείου, όμως, μισό λεπτό. Λοιπόν, μισό. Είναι για να εξυπηρετηθεί αφήγημα. Για να εξυπηρετηθεί αφήγημα. Έχετε γνώση εσείς των στοιχείων, χαρακτηρίζοντας το ψευδή, προφανώς πρέπει να έχετε εσείς σε κάποια άλλα. Ξέρετε, ήμουν υπουργός προστασίας του πολίτη και έχω ασχοληθεί βαθιά με το ζήτημα αυτό. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, ξέρω και τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το διάστημα. Όμως λέτε ότι τα στοιχεία που δόθηκαν είναι ψευδή. Άρα, λοιπόν, εσείς έχετε στοιχεία τα οποία εκτιμάτε ότι είναι αληθή. Μπορείτε εσείς να τα εμφανίσετε αυτά τα αληθή στοιχεία κόντρα στα ψευδή στοιχεία που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση? Δεν είναι αυτό το ζήτημά μου. Όχι, δεν έχει σημασία. Οι άλλοι πρέπει να αποδείξουν ότι αυτό που λένε είναι αλήθεια. Έχει σημασία. Εγώ είμαι αντιπολίτευση σήμερα. Το λένε τρεις υπουργοί. Έχει σημασία. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, εμένα, ξέρετε. Αφορά τον το ότι ο άλλος είναι υπουργός μου δημιουργεί βεβαίως ένα κύρος και ένα σεβασμό, αλλά όχι αξιοπιστία κατά ανάγκη. Αφορά τον κόσμο. Εάν η κυβέρνησή του, οι υπουργοί του λένε ψέματα και η αντιπολίτευση το γνωρίζει. Αλλάζει κάτι. Θα το δει ο κόσμος. Βεβαίως, αλλάζει. Τώρα αλλάζει για την αλήθεια. Θα με καλέσετε πίσω σε 6 μήνες εδώ να συζητήσουμε πόσοι θα έχουν επιστραφεί στην κυβέρνηση και τις αντιπολίτευσεις. Ο λόγος παρακαλώ στο Σπύρο να πάρει περί ασύλου. Σε 6 μήνες καλέστε με να δούμε πόσοι θα έχουν πάει στην Τουρκία στο εξάμεινο. Ό,τι και αν λέγεται. Δεν αμφισβητήσατε αυτό. Η κυρία Βασίλη είναι θεσμική, είναι βουλευτής και έχει καλώς μιλάει για το κύριο υπουργού. Εγώ αμφισβητώ ευθέως τον υπουργό. Όταν ένας υπουργός βγαίνει και λέει ότι μόνο οι Σύριοι
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο. Δεν είπανε μόνο οι Σύριοι. Δεν είπανε μόνο οι Σύριοι. Συγγνώμη. Εκτός πραγματικότητας. Εκτός πραγματικότητας. Πολιτών από άλλες χώρες. Μετά αλλάξαμε λίγο. Πάμε και σε ένα ερώτημα όμως. Γιατί απλά και τον κόσμο. Θα ρωτήσω. Θα κάνω και ερώτημα. Απλά τον κόσμο θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Όταν μιλάμε για πρόσφυγες, επειδή αυτό να δημιουργηθεί, ότι είναι μόνο οι Σύριοι και τώρα που δεν έρχονται πολλοί Σύριοι, όλοι είναι μετανάστες ή λαθρομετανάστες που ακούμε. Είναι και από το Αφγανιστάν και από το Ιράκ και από το Κονγκό και από τη Σομαλία. Εντάξει, μην εξηγήσουμε τώρα όμως αυτό. Έχει σημασία. Αλλά δεν προλαβαίνουμε να το εξηγήσουμε. Το ερώτημα λοιπόν, κύριε Βασίλη, είναι: έχετε μετανιώσει πως κυβέρνηση υπογράψατε, στηρίξατε και εφαρμόσατε την κοινή δήλωση με την Τουρκία? Καθόλου. Και θεωρείτε δούλεψε? Είχε παράξει αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει κάποιο να μένει στο τραπέζι. Να μένει στο τραπέζι για να μπορεί συνεχώς να είναι παρεμβατικός. Στο τραπέζι των συζητήσεων εννοώ. Για να μείνει στο τραπέζι των συζητήσεων κάνεις μερικές συμβάσεις. Έτσι. Εμείς την κρατήσαμε ζωντανή όσο μπορέσαμε αυτή τη συμφωνία, διότι ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να έχουμε εκείνη τη στιγμή και διότι πιστεύαμε ότι με διεκδίκηση και ενισχύοντας τη θέση της χώρας μας μέσω και της Ευρώπης βεβαίως, διότι δεν είναι ζήτημα διμερές, με αυτόν τον τρόπο πιέζαμε και συνεχώς την Ευρώπη να υιοθετήσει ως ευρωπαϊκό ζήτημα το προσφυγικό ζήτημα και το μεταναστευτικό ζήτημα, για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ισχύ και απέναντι.